στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλώς εντομώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε. Μια μέρα που σήμερα θα μας ταξιδέψει στον μοναδικό Άθωνα για να γνωρίσουμε έναν πνευματικό φάρο, μια σπουδαία μορφή της Ορθοδοξίας, έναν σύγχρονο Άγιο Γέροντα, τον Οσίο Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ένα υπέροχο λοιπόν αφιέρωμα που προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε στις 25 Μαρτίου 2019. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά βιογραφικά στοιχεία του Οσίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και να ακούσουμε τον υποτακτικό του, τον πατέρα Εφραίμ, αλλά και τους γέροντες Γαβριήλ, Δανιήλ, Κύριλο και Φίλιππο και τον κεκοιμημένο πλέον γέροντα Γεδεών από το Άγιον Όρος. Εμείς ευχόμεθα όπου να πας η Παναγία να σε σκεπάζει, να σε φωτίζει, να σε ενισχύει, ό,τι έχεις ανάγκη, η Παναγία να στο χορηγεί, η Παναγία να σε κρατεί πάντα στην αγκαλιά της. Αυτό ευχόμεθα. Ο γέροντας Εφραίμ, κατά κόσμον Ευάγγελος Παπανικήτας, γεννήθηκε το 1912 σε ένα χωριό της Θήβας. Οι γονείς του ήταν απλοί, φτωχοί άνθρωποι που καλλιεργούσαν τη γη. Από μικρός αγαπούσε την προσευχή και έμαθε όχι μόνο να εκκλησιάζεται ευλαβικά, αλλά και να προσεύχεται τις νύχτες με το κομποσχήνι και με μετάνοιες κυριευμένος από πνευματικό ζήλο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, προσπάθησε να προχωρήσει σε κάποια σχολή, αλλά διάφορα εμπόδια δεν του επέτρεψαν να πετύχει τους στόχους του. Ακόμη και στο στρατό δεν τον δέχτηκαν λόγω ενός προβλήματος υγείας που είχε. Αυτές οι αποτυχίες τον έκαναν να πιστεί πως ο Θεός του έδειχνε το δρόμο για το Άγιον Όρος. Έτσι στα 19 του χρόνια, το φθινόπωρο του 1933, βρέθηκε στα ερημικά Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο ησυχαστήριο Αγίου Εφραίμ του Σύρου, κοντά σε τρεις μεγάλους σε ηλικία μοναχούς με καταγωγή από τη Θήβα, τον γερο Εφραίμ, τον Παπανικηφόρο και τον μοναχό Προκόπιο. Ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, καθώς τελείωσε το σχολαρχείο, έδωσε εξετάσεις σε διάφορες σχολές, στη χωροφυλακή και αεροπορία, έδωσε διάφορες στο ταχυδρομείο, αλλά όπου και αν έδωνε, παντού αποτύχανε, όλες οι πόρτες κλειστές. Και κάποια στιγμή, στεναχωρημένος, βγήκε μια βόρτα από το χωριό και βρήκε έναν φίλο του εκεί, χωροφύλακα. Τι έγινε, Ευαγγέλη, τι να κάνουμε, φίλε? Όπου τα πόρτα χτυπάω, λέει, όλες κλειστές είναι, λέει. Απελπίστηκα. Μη στεναχωριέσαι, Ευαγγέλη, κάθε εμπόδιο για καλό, ρε παιδί μου. Και όντως αποδείχθηκε ότι ήταν για καλό όλες αυτές οι αποτυχίες, γιατί θες αναγκάστηκε, ένσες αλλιώς. Σηκώθηκε και έφυγε, τάλωσε μια μούντα όλο όπως έλεγε, τάλωσε όλο μια μούντα, λέει, και έφυγε, έτσι έλεγε ο ίδιος. Γύρωσε ο Γενόρος. Και τώρα δοξάζω τον Θεό για όλες αυτές τις αποτυχίες που είχα αυτή την εποχή της νεότητός μου. Και έτσι όλες τις πόρτες που έκλεισαν ήταν για μένα από το Θεό ένα μήνυμα, σηκωθεί και παράτατα. Και τα παράτησε και ήρθε ο Γενόρος και τώρα χαίρομαι για όλες αυτές τις αποτυχίες μου. Ο δόκιμος Ευάγγελος, εκάρι μοναχός την άνοιξη του 1934 και στις αρχές του 1935 του δόθηκε το μεγάλο σχήμα και το όνομα Εφραίμ. 1,5 περίπου χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1936, ο Εφραίμ χειροτονήθηκε ιερομόναχος. Στα πρώτα μοναχικά του χρόνια, πριν γίνει ιερέας, ο Εφραίμ ανέβαινε κάποτε με τον Παπανικηφόρο για να λειτουργήσουν στο καλυβάκι του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή στον Άγιο Βασίλειο. Στο πρόσωπο του γέροντα Ιωσήφ, ο νεαρός Εφραίμ
βρήκε τον πνευματικό οδηγό που έψαχνε. Ο γεροντάς ήταν απλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Είχαν την ακολουθία τους, αυτός όμως ήθελε και κάτι παραπάνω από αυτά. Και μόλις γνώρισε τον γέρο Ιωσήφ στην Άγιο Βασίλειο, κατάλαβε ότι εδώ πέρα υπάρχει μάλιστα, τον πήρε μια μέρα μαζί του Παπα-Νικηφόρο που ήταν λειτουργός στον Άγιο Βασίλειο και λέει ποιος είναι αυτός ο Παπα-Νικηφόρο. Το καλογεράκι μου λέει, είναι ο Εφραίμ. Λέει, κάνει υπακοή. Και αργότερα λέει ο γέροντας που ήθελα να το φιλήσω τα πέσω, το φιλήσω τα πόδια, λέει, άκουσα και ένα πνευματικό λόγο. Η τόλου για αργότερα με μιλούσαμε εδώ πέρα. Ωστόσο ο Παπα-Νικηφόρος, επειδή κατάλαβε ότι ο πνευματικός του ζητούσε κάτι παραπάνω, τον άφηνε να πηγαίνει στο γέρο Ιωσήφ, γνωρίστηκα με τον γέρο Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο τον τότε. Όταν ως ιερέας πια δέχτηκε για πρώτη φορά την πρόσκληση του γέροντα Ιωσήφ να λειτουργήσει στον Άγιο Βασίλειο, άρχισε μια βαθιά πνευματική σχέση μεταξύ τους, τέτοια που ο Εφραίμ μετέπειτα ένιωθε τον Ιωσήφ γέροντά του. Ο γέροντας Εφραίμ συνήθιζε να λέει πως το Πνεύμα το Άγιο δεν οράται, η χάρις του όμως οράται. Στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ τη χάρη τη νιώθανε ολοζώντανη, ψηλαφητή, να γεμίζει το κελάκι και την εκκλησία. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι, η χάρις πλημμύριζε το χώρο και τις καρδιές. Οι εμπειρίες συγκλονιστικές ακούγονται απίστευτες σε μας. Ακόμα κι αν γίνονται πιστευτές, μένουν ακατανόητες και έξω από τη δικιά μας λογική. Ο Θεός θέλησε να έχει ο γέροντας Εφραίμ τέτοια βιώματα από πολύ νωρίς. Ο δάσκαλος τον ταπείνουνε με γλυκό σκεπτικισμό. «Πολύ τρέχεις, παπά», του έλεγε. Ταυτόχρονα καφιόταν όμως. «Δεν πιστεύω να γίνεται πουθενά σ' όλο το Άγιον Όρος καλύτερη Θεία Λειτουργία». Το έρημο εκκλησάκι της σπηλιάς στη μικρά Αγία Άννα ακόμα και σήμερα ευωδιάζει. Και έτσι είπε ο Πεφρέμ, και αυτός προσπαθούσε έτσι να προσέχει και αυτός όπως για τον Ιωσήφ, και κάποια βραδιά ήταν στο κελί του εδώ στα Κατουνάκια, όρθιος, και μπροστά του, σε μια απόσταση άλφα ας πούμε, δεν μπορούσε να την ορίσει, δεν υπήρχε τείχος μπροστά, ήταν όλα μια άπλα, βρέθηκαν τρεις, ας το πούμε, τρία πρόσωπα, και αυτό λέει, έτσι το έλεγε, άνοιξε η ψυχή μου, λέει, καλύπτει η ψυχή μου και αγκάλισε τον Μεσαίο, έτσι είπε ας πούμε, ο Μεσαίος, και το, ας πούμε, το ερμήνευτο ότι ήταν ο Μεσαίος ο Χριστός, μέσα των δύο Αγγέλων. Αυτό ήταν η πρώτη έτσι, κατάσταση χάριτος την οποία γεύτηκε παρεμπτώντας πολύ μια κατάσταση έχουν πάρα πολλοί νέοι και σήμερα ακόμη δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Είναι η πρώτη καλημέρα της χάριτος στην ψυχή του ανθρώπου με διάφορους τρόπους, ανάλογα ποιος είσαι, ανάλογα πώς κρίνει αυτός. Και αυτό ήταν γι' αυτό πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Αλλοιώθηκε ολόκληρος, βίωσε μια πολύ φοβερή έτσι ουράνια κατάσταση και επειδή φοβήθηκε πως είναι κάτι δαιμονικό, αμέσως νύχτα όπως ήταν, σηκώθηκε και πήγε στον Άγιο Βασίλειο, στον Γέρο Ιωσήφ. Ήταν ο Γιώργος Θανάσης απ' έξω. Ο Γιώργος Θανάσης ήταν ο πατέρας Θανάσης, ο αδερφός του πατέρας, ήταν έτσι από τη μάντρα, είχε ένα κρεβάκι εκεί πέρα και λέει «Θέλω του γέροντα, πάτερ». Ο γέροντας ησυχάζει τώρα το πάτερ, τον Εφραίμ. Το θέλω αμέσως, λέει, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Και πήγε το φώναξε, λέει, ας έρθει, λέει, ας έρθει, τον Εφραίμ, τον πατέρ Αθανάσιο. Μόλις πήγε μέσα ταραγμένος, τι έχεις, λέει, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι, λέει. Αυτά μας τα ειδική τρέψει ο γέροντα. Άσε γέροντα να λίγο να ξεχωριστώ, δεν μπορώ να μιλήσω, λέει. Μα τι έπαθες. Και το οδηγήθηκε έτσι αυτή την πρώτη, ας πούμε, εμπειρία της χάριτος. Και μόλις, ας πούμε, τελείωσε την αφήγηση, σηκώθηκε ο Γεροσύφ, λέει, μ' αγκάλεσε, λέει, παιδί μου, λέει, τώρα θα δεις από εδώ και πέρα, λέει, θα δεις, ας πούμε, τις ουράνιες αποκαλύψεις, αυτό το πρώτο σκαλί, λες,
Από εδώ και πέρα πλέον θα ανοίγονται τεράστιοι ορίζοντες και θα χαίρεσαι. Και πραγματικά, ας πούμε, ο Θεός έρχεται από εκείνη την οπτασία και πέρα, του έδωσε πάρα πολύ χάρη. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν κάθε μέρα αυτά τα πράγματα ή ζούσαν μόνο τον παράξο. Ήταν και δυσκολίες και οι πειρασμοί. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Δεν γίνεται να είναι μόνο το ένα, αυτά πάνε μαζί. Και η χάρις και οι δαιμονικές επιθέσεις. Αλλά δόξα τω Θεώ με τις ευχές του Γιώργου Ιωσήφ, έτσι τον φύλαξε η Παναγία και προχώρησε, ας πούμε, και έγινε και αυτός ένας πολύ έτσι καλόγερος, πώς να πει κανείς, όριμος και μεγάλη πείρα. Και τον βρήκαμε εμείς, ας πούμε, που τον είχαμε εδώ, το 1980, ας πούμε, 1985, ήταν πλέον 60 ετών, ήταν όριμος και ας πούμε είχε καταπαύσει. Και από εκεί και πέρα μετά μετέδωσε τα χαρίσματά του και σε όλους όσους ερχόντουσαν εδώ πέρα σε κατοικιά. Σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του, ο γέροντας Εφραίμ προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στα πνευματικά του παιδιά την πνευματική πρίκα που απέκτησε από νωρίς στα ασκητικά κατουνάκια και στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ. Η θεολογία του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήγαζε από την πίστη που γίνεται βίωμα. Προέρχονταν από βιώματα λοιπόν και όχι από γνώση που αποκτήθηκε από μελέτη και έρευνα επιστημονική. Ήταν απόρρια της προσευχής που σύμφωνα με τον ασκητή αυτών της αγιορείτικης ερήμου είναι απόρρια της υπακοής. Για το γέροντα Εφραίμ η υπακοή είναι η μητέρα των αρετών. Η τέλεια υπακοή είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να ανέβει κανείς πνευματικά. Συνήθιζε να λέει: την υπακοή τη φοβάται ο διάβολος, διότι είναι μίμησης Χριστού. Όταν γίνεις κουτός χάριν της υπακοής και κάνεις ό,τι σου λένε και ρωτάς για όλα, τότε αρχίζει να σου δίνει χάριν ο Θεός. Πίστευε πολύ ο παπά Εφραίμ στην αξία της υπακοής, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη διδασκαλία του πνευματικού του οδηγού Ιωσήφ, που έλεγε πως η τέλεια υπακοή φέρνει την ταπείνωση και αυτή με τη σειρά της φέρνει τα δάκρυα. Όχι μόνο τα πικρά της μετάνοιας, αλλά και τα γλυκά της κατάνοιξης. Από αυτά γεννιέται η αδιάλειπτη προσευχή. Την άποψη αυτή ο γέροντας Εφραίμ δεν την είχε συλλάβει θεωρητικά, ούτε και τη διέδιδε, απλά και μόνο επειδή του την είχε διδάξει ο σεβαστός του δάσκαλος. Την αξία της υπακοής δεν τη φαντάστηκε, την έζησε στην πράξη. Έκανε ο ίδιος 42 χρόνια τυφλή υπακοή στους γέροντες του. Ο γέροντας, ας το πούμε, πέρασε στην νοοτροπία των αγιορειτών σαν ο τέλειος υποτακτικός. Όντως έκανε υπακοή, ήταν υπάκουος από τη φύση του. Ήταν παιδί που μεγάλωσε σε μια οικογένεια αυστηρή και με μεγάλη υπακοή, οπότε δεν δυσκολεύτηκε και εδώ να κάνει υπακοή. Ο Παναγιώτης όμως ήταν λίγο και αυτός απότομος, λίγο αυστηρός. Μάλιστα κάποια στιγμή έχασε λίγο έτσι τη μνήμη του και ξεχνούσε, φώναζε, όπως όλα τα γεροντάκια, ας πούμε. Και έτσι η υπακοή γινόταν όλο και πιο δύσκολη, ζούσε παράλογα πράγματα όπως όλα τα γεροντάκια που έχουν την άνοια και έπρεπε να κάνει ακόμη περισσότερη υπακοή από το Εφραίμ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν γόγγισε ποτέ, τον αγαπούσε πάρα πολύ, μάλιστα γερνόταν και πάνω κάποια στιγμή, γιατί έτσι τα γεροντάκια έτσι είναι, τον καθάριζε με αγάπη, σαν παιδάκι του τον είχε, τον παπέ Νικηφόρο. Είχε και άλλους γεροντάδες, είχε τον πατέρα Προκόπη, είχε τον κατασάρκα πατέρα του, τον γέρο Ιώφ, και ένας άλλος Λεόντιος, όλους έκανε υπακοή.
με πολύ χαρά την έκανε την υπακοή και μας διδάσκε και μας υπακοή διδάσκε. Όταν κάποια στιγμή ο γέροντας, ας πούμε, ο γέροντάς του έτσι προς το τέλος, κάποια στιγμή τον καλεί, έλα παιδί μου κοντά, ας πούμε, και λέει, παιδί μου, λέει, σου φέρθηκα λίγο σκληρά να με συγχωρέσεις και πραγματικά εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος, παιδί μου, λέει. Η Παναγία λέει να σου δώσει εκατονταπλάσια από τον κόπο που έδωσες και με διακόνησες και να σου δώσει όλο το παράδεισο. Και μετά έλεγε, ας πούμε, έλεγαν και οι πατέρες, έπαπε Εφραίμ, λέει, τις πήρες όλες τις ευχές μαζί, λέει, από το γεροντά σου. Και όντως έτσι, ας πούμε, όλα μαζί τα πήρε από το γεροντά του. Και μέχρι σήμερα έτσι η Περνέση και την υπακοή και εμάς τόσα χρόνια, 20 χρόνια κοντά του, κάθε μέρα, επί μια μισή ώρα, μαζί της την υπακοή. Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Είχε ένα σωρό παραδείγματα από τον εαυτό, από τους γειτόνους, από μοναχούς που έκαναν παρακοή και είχαν τα αποτελέσματα πάρα πολύ οδυνηρά. Και ο ίδιος, ας πούμε, πολλές φορές έλεγε, πήτυψε διάφορα δέντρα και έλεγε ο γέροντας, τι τα θες αυτά τώρα, αυτό ήταν, λέει. Δεν θα πιάσει. Και όντως, ας πούμε, αν ο γέροντας Ηλινάρη προηγουμένου φύτεψε, όλα βγάζαν καρπό. Όταν ο γέροντας ήταν, έλα τώρα, τέλα πανάς, τι τα θες τα δέντρα, δεν έχουμε νερό, δεν έπιανε τίποτα. Λέω, πραγματικά έτσι, είδαμε κι εμείς αυτό στην δικιά μας ζωή και στη δικιά μας καλογενική, ότι όταν δεν είναι υπακοή, δεν κακοφορεί και δεν το ευλογεί ο Θεός. Στη ρίζα της υπακοής λοιπόν στηρίζεται, σύμφωνα με το γέροντα Εφραίμ, το δέντρο της προσευχής που θα φέρει γλυκούς πνευματικούς καρπούς. Όταν το ρωτούσαν, «Γέροντα, πώς θα βρούμε την προσευχή, πώς θα βρούμε τη χάρη», απαντούσε, «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει η χάρις του Θεού». Από την υπακοή γεννιέται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία. Και πώς καταλαβαίνουμε, γέροντα, ότι προχωράμε στην προσευχή? Το πρώτο που φέρνει η προσευχή είναι η χαρά. Νομίζεις ότι είσαι βασιλόπουλο. Έπειτα πλουτίζεις στα δάκρυα. Θέλεις να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο, έμψυχα και άψυχα. Οι άνθρωποι σου φαίνονται όλοι άγγελοι. Γέροντας έγινε μικρός παπάς, πήγε στον κόσμο για να γίνει διάκος στα 22-23. Αλλά της φώτης, ας τον κάνουμε παπά μου, ρε, λέει, μην ξανάρθετε. Και τον έκανε μικρό, έγινε μικρός ιερέας και λειτουργούσε από τα 23 μέχρι τα 73 χρόνια του, 50 τόσο χρόνια παπάς. Μετά άρχισε να μην βλέπει, ας πούμε, έφτασε στα 80 και σταμάτησε όταν ήρθαμε εμείς σιγά σιγά τη λειτουργία το 79, 80, 80. Προλάβαμε εμείς 5-6 χρόνια λειτουργώ. Και πραγματικά έτσι προσεύχε, η λειτουργία του ήταν προσευχή με δάκρυα ασταμάτητα για τον άνθρωπο στον δακρύο. Εγώ δεν έμαθα νερό, δεν έκανα νερό προσευχή. Εγώ από τα δάκρυα βρήκα τον Θεό, από τα πολλά δάκρυα. Γενικά όμως όλη η προσευχή, το όλη η προσευχή και η αναφορά ήταν πραγματικά πολύ δυνατή και την προλάβαμε κι εμείς, τον χαρήκαμε κι εμείς σαν λειτουργό και σαν προσευχητή μέσα στο ναό, καθόταν και στο στασιδάκι του, δεν μιλούσε καθόλου, απορροφημένο στην ευχούλα και όλη την ευχούλα, την ευχούλα, την ευχούλα, όλη την ευχούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και δεν ερχόμαστε στην εκκλησία εμείς από τα 6-7 χρόνια, κάναμε όλο το μουσική, μόνο στη λειτουργία. Ερχόμαστε να λειτουργούσε, τώρα δεν κάνουμε όλο το μουσική, να και όπως κάνουν τώρα στην εμπειρία στο Έσεξ. Τον Πάτρε Σοφρόν, έτσι και εδώ, όλα με κομποσχή. Και τόσο χρόνο γεροντάς, όλα το έκαναν κομποσχηνά και μόνο λειτουργία κάνανε στο νό. Και μια Κυριακή προχώρησαν και ξένοι πατέρες που λειτουργούσε ο Παπέφρεμ και όλα τα κατουνά, δεν υπήρχε άλλος παπάς. Και όλοι προχώρησαν πατέρες εδώ την Κυριακή, μαζευόντουσαν. Αλλά σε άλλες μέρες
σαν κελάκι ο καθένας, με δάκρυα, με κατάνοιξη, με προσευχή, με ενήψη και μόνο αυτή η λειτουργία κάνουν στον νόμο. Το κομποσινάκι. Το κομποσινάκι το σασίμιο. Γιατί όταν λέω ο παπάς ευλογημένη η Βασιλεία, νομίζω ανοίγουν ουρανοί. Τέτοια χαρά αισθάνομαι. Έχοντας βιώσει ο ίδιος την πολύτιμη εμπειρία της νοεράς εργασίας, συνιστούσε σ' όσους τον συμβουλεύονταν. Να λέγεις, παιδί μου, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μέρα και νύχτα, συνέχεια, η ευχή θα τα φέρει όλα. Η ευχή περικλεί τα πάντα, αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Η ευχή θα φέρει ο λίγων κατ' ο λίγων ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Θα έρθει η στιγμή που αν θα σταματάς την ευχή θα αισθάνεσαι άσχημα. Όταν ο άνθρωπος βρει αυτή τη χαρά και την ειρήνη, τότε θεωρεί σκύβαλα όλα τα του κόσμου. Τότε δοξάζει το Θεό που τον άρπαξε από τη ματαιότητα του κόσμου και αναλογίζεται πως αν μπορεί να νιώθει τόση μακαριότητα εδώ, πόσο πιο όμορφη κατάσταση ύπαρξης θα είναι στον Παράδεισο. Σαν αποτέλεσμα της ευχής, εφόσον το θελήσει ο Θεός, έρχεται η αρπαγή του νοός δια του Αγίου Πνεύματος. Αρπάζεται και ανέρχεται ο νους η σύψη δυσθεώρητα. Τότε αισθάνεσαι ότι έφυγε ο νους σου. Ο νους οδηγείται από τη δύναμη του Θεού. Η τελική κατάσταση της καρδιακής προσευχής είναι η έκσταση. Ευρισκόμενος κανείς αυτήν, έχει μέσα του άρρητο γλυκύτητα, μακαριότητα, δάκρυα, θείον έρωτα. Η ευχή καθαρίζει ο λίγων κατ' ο λίγων από τα πάθη και φέρνει τον άνθρωπο στην πρώτη χάριν του βαπτίσματος. Πολλές φορές την προσευχή του τον επισχίζει το άγχος, το φως της θεότητος, και πραγματικά έτσι μας έλεγε ότι όλα, λέει, γινόταν ένα φως, δεν υπήρχε σώμα, δεν υπήρχε ύλη, όλα μέσα έξω, όλα φως, τίποτα άλλο. Με διάφορες μορφές έτσι γεύτηκε την επίσκεψη της Χάριτος. Μας τα έλεγε γι' αυτά πολλές φορές, έτσι. Μετά ήταν μικρότερος, κυρίως στα νιάτα, στο μεγάλο τζίλο, όταν μεγάλος πλέον και πέρασε ηλικία, αλλιώς η χάρη στον παρηγορούσε στις θλίψεις και στα βάσανά του. Αλλά όμως κατά κύριο λόγο ερχόταν με φως. Ο Θεός είναι φως και με φως τροποντινά έτσι ερχόταν και επισχύριζε την ψυχούλα του. Ο γέροντας Εφραίμ απέφευγε όσο του ήταν δυνατό τις πολυπληθείς συνάξεις, το θόρυβο και τις τιμητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπό του. Προσπαθούσε να διαφεύγει της προσοχής των ανθρώπων όσο κι αν η χάρις του Θεού τον πρόδιδε. Απέφευγε ακόμη και τις συναντήσεις χωρίς νόημα και την πολλή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αλίμονος τους καλογύρους που έφτασε η φήμη του στην Αθήνα, έλεγε και πρόσθετε, με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και από τότε έχω χάσει την ησυχία μου. Ήθελε να μένει απερίσπαστος στην περιοχή της πνευματικής του ησυχίας, μακριά από τις αρνητικές επιδράσεις του κόσμου. Έτσι έκανε 38 ολόκληρα χρόνια να βγει
από το όρος. Από το 1936 ως το 1974 που αναγκάστηκε να βγει για λόγους υγείας. Όταν επέστρεψε στο όρος έλεγε: 6 μήνες έκανα να βρω την κατάσταση της προσευχής που είχα πριν βγω έξω. Αυτός είναι ο κόσμος. Στους υποτακτικούς του, εκτός από την αξία της υπακοής και τις συμβουλές για την ωερά εργασία, τόνιζε πάντα την αγάπη που πρέπει να έχουν ο ένας για τον άλλον. Προσοχή να μην λυπήσει ο ένας τον άλλον. Όταν λυπηθεί ο αδελφός, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Σβήνει η προσευχή. Κάποια στιγμή άρχισα να έχουν τα καλοκαίρια, μαζευτήκαμε σε 5 χρόνια, ήταν και οι 5 μοναχοί κοντά του. Αυτός βέβαια είχε μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής, πιο ασκητικά. Εμείς είμαστε της νεότερης γενιάς και δεν μπορούσε να μας καταλάβει. Παιδιά, πώς σκέφτεστε έτσι, Δεν μπορούσε να εισέλθει στην νοοτροπία των νέων τώρα της εποχής, του 80-90 που ήμασταν εμείς. Και είμαστε κάθε μέρα, ας πούμε, μία μισή ώρα μας έλεγε στην τράπεζα να κάνετε υπομονή, να μην μιλάτε σκληρά, αν κάποιος σας μυρίσει σκληρά και ένα πικρό λόγο, να μην αντιμιλάτε, γιατί την ώρα εκείνη ο άγγελος Χρυσό Στεφάνι σας στεφανώνει. Αυτό το έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος, ο Αγιασμένος, και λέει κάθε φορά που θα ένα πικρό λόγο, λέει, θα αντέξεις και θα αντιμιλήσεις, μία λίρα χρυσή, λέει, ο Θεός σου δίνει. Και όντως είναι έτσι. Και κάθε μέρα, όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα μας δίδασκε να κάνετε υπομονή, να έχετε αγάπη. Και ο ίδιος έχει πάρα πολύ αγάπη, έτσι, πολύ άνθρωπος της αγάπης και της θυσίας. Όλο, όπως σου ζητούσε αμέσως και μας αυτό το πνεύμα μας πέρασε, τη θυσία, της αγάπης, της ελεημοσύνης, μην κρατάμε τίποτα, όλα να τα δίνουμε, μην είχαμε τίποτα στο σπίτι, όλα άδεια, τα δίνει όλα. Αυτό το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας και της υπομονής, τους πειρασμούς, στο τέλος μάλιστα λέει, όταν γύρισε, ας πούμε, παιδί μου, λέει, δεν έχω τίποτα, ούτε προσευχή. Τώρα μια υπομονή στην ασθένειά μου, έμεινε, λέει. Να κάνω υπομονή, να με λυπηθεί ο Θεός, έτσι, μου έχει φτάσει μια τέλεια ταπείνωση και σε μια κένωση, έτσι. Μόνο αυτό έχω τώρα, παιδί μου, δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Είχε γεράσει όταν το τόσο αυτό. Και όμως συνέχισε πάλι έτσι, μάστα να σου παρενεί κάθε μέρα για την αγάπη, την υπομονή, την υπακοή, την ταπείνωση, γιατί και ο ίδιος πραγματικά τα έζησε αυτά όλα τα χρόνια σε πολύ έτσι έντονο βαθμό. Ο κατουνακιώτης γέροντας καλλιεργούσε την εκούσια πτωχία, την απομάκρυση από τα υλικά αγαθά και τις ανέσεις. Ακολουθούσε αυστηρά λιτή ζωή, νηστεία και στερήσεις, αφήνοντας την ύπαρξή του κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια, χωρίς να μεριμνά με αγωνία για το αύριο. Ο Παπ-Εφραίμ και οι γεροντάδες ήταν πάρα πολύ ολιγαρκείς. Ενώ τα πεζούλια όλα που έχουμε τώρα δεν είχαν και νερό και τα βάζανε κουκιά. Τα κουκιά γίνονται την άνοιξη και δεν χρειάζονται νερό. Αυτοί είχαν λίγο νερό από τα λούκια, μαντεύαν σε ένα μικρή στερνούλα. Και το καλοκαίρι ξηραίγα, οπότε δεν μπορούσαν να φυτέψουν τίποτα. Και τρώγαν όλο κουκιά. Κάθε φορά που έρχονταν οι γείτονες, τι θα έχετε, όλο κουκιά τρώτε εσείς. Και έτσι είχαν μάθει, τελείωσε μια πάρα πολύ συντηρητική δίαιτα. Και όταν έστειλε δέμα, οι άνθρωποι στεναχωριόταν πάρα πολύ. Και τους έλεγε, εμείς θέλετε να με ρωτήσετε, ρε παιδιά, μας βγόταν ένα σωρό τρόφι, μάλιστα κάθε πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ, έναν ολόκληρο φορτία. Πολύ θα πάμε στην πόλωση. Γλυκά πράγματα. Όταν πλήνθαμε κι εμείς και ο κόσμος έτσι το γνώρισε, στέλναν όλοι. Και αυτός ανησυχούσε, λέει, τι να τα κάνω όλα αυτά τώρα.
Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Του έδινε, ας πούμε, σε ένα κιλό καφέ, να σου έκανε προσευχή. Δεν μπορούσε να φάει τίποτα αν δεν έκανε πρώτα προσευχή για αυτόν, για τον αυτό που το έδινε. Του είχε, ας πούμε, κανόνα αυτό να μην μπαίνει τίποτα στο σπίτι, λέει, χωρίς να το δουλέψουμε στην προσευχή. Γιατί είχε πολλά παραδείγματα πατέρων, οι οποίοι δεχόντουσαν λιμοσύνες από εδώ, από εκεί. Στο τέλος, λέει, είχαν πολύ δύσκολα τέλη. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, λέει, στο τέλος. Και μας έβαλε και εμάς κανόνα, δεν θα δέχεστε τίποτα. Και έτσι τόσα χρόνια, έτσι και αυτοί λειτουργούσαν με πάρα πολύ συστολή και με πάρα πολύ όλα ολιγαρκή και με μεγάλη οικονομία. Το είχε πνεύμα μέσα το πνεύμα της οικονομίας, να μην φαθεί, να μην πετάξουμε ούτε μια κουταλιά φαγητό. Ρε, για μια κουταλιά, να την κρατήσετε φάμε. Μια κουταλιά ρε, για να την πετάξω, παρακαλώ. Να την κρατήσεις. Είχαμε την εκάκια, είχαμε πίναμε νερό. Με την εκάκια από άλλους. Δεν είπα, ωραία, χρόνια σου, να πάρουμε ένα ποτήρι, ρε, γύρω. Όχι, δεν θα πάρετε ποτήρι. Αυτά σκούριας, δεν πειράζει. Ας είναι λίγο, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν ήταν από τσιγκουνιά, ήταν κυρίως από άσυχη. Είχαμε τα πιάτα. Τα πιάτα είχαν πύληνα, πιάτα είχαν φαγωθεί ο πυλός. Και τρώγαμε και φασάρα, τρώγαμε και πυλό. Ρε γεωντά λάθος με πιάτα, φαγώθηκε 100 χρόνια πιάτα αυτά είναι τώρα. Να πάρουμε ανοξία. Ανοξία θα μου φέρεις εσύ εδώ. Πω, πάει το γυρίκι, πάει το γινόρος. Και μας πάμε να συγκατεύει να αγοράσουμε πλαστικά. Τόσο πολύ δηλαδή αυστηρός ήταν σε αυτή την... Δεν ήθελε καθόλου το καινούργιο, καθόλου αυτή την άπλα που έχουμε εμείς στο ρόλο. Να πάρουμε ένα όμολο, άρα θα πάρετε τώρα, δεν πειράζει, στον νόμο θα τα πάρουμε, μην παίρνετε. Να πάρουμε τηλέφωνο, οποιοδήποτε καινούργιο το απέφευγε και πραγματικά έτσι τον τιμάει αυτό, γιατί ήταν πάρα πολύ συντηρητικός, πάρα πολύ ασκητικός. Και δεν άφησε καθόλου τον εαυτό του με τις νέες, ας πούμε, ανακαλύψεις και τις, όλα αυτά τα οποία τη ζωή μας την έκαναν τα εύκολα. Ήθελα να μιλήσω για τον γέροντα Εφραίμ και μάλους μοναχούς που τον γνώρισαν και έζησαν για χρόνια κοντά του σε αυτή τη γωνιά του Αγίου Όρους. Σκεφτόμουν βέβαια πως δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου αυτή. Οι πατέρες εδώ αποφεύγουν τα πολλά λόγια και τις κάμερες. Τα κατάφερα όμως χάρη στην αγάπη και το σεβασμό όλων για το γέροντα. Οι πατέρες που συνάντησα είχαν μόνο καλά λόγια να πούν και στην ιδέα πως θα γινόταν ένα αφιέρωμα στο γέροντα Εφραίμ δέχτηκαν με καλή διάθεση και την καταγραφή από την κάμερα. Λίγο πιο κάτω από την καλύβη Οσίου Εφραίμ του Σύρου βρίσκεται η καλύβη Άξιον Εστί. Εκεί συνάντησα τον πατέρα Γαβριήλ που μου είπε δυο λόγια για το γέροντα Εφραίμ. Ο γέροντας Εφραίμ ήταν ένας φιλήσικος άνθρωπος, γείτονας εδώ πέρα χρόνια πολλά μου. Με τον γέροντά μου ήταν πολύ φίλοι, πολύ γνωστοί και ο ένας συμβούλευε τον άλλον. Ναι, ήταν πολύ, είχαν μεγάλη φιλία. Μεγάλη φιλία είχαν. Ισχυροστικός άνθρωπος, της υπακούης άνθρωπος ο γέροντας Εφραίμ. Και δόξα τον Θεό, αυτοί οι γεροντάδες στήριξαν τα πράγματα εδώ πέρα. Για μας ήταν πάρει, ήταν παραδείγματα προς μίμηση. Ναι. Παίρνοντας τον ανήφορο, συνάντησα τον πατέρα Κύριλο στην καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη μετάνοια του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Μου ζήτησε λίγο χρόνο για να γράψει δυο λόγια. Δεν ήθελε να μιλήσει βιαστικά και πρόχειρα. Άξιος θαυμασμού και επένων πνευματικών είναι ο μακαριστός και θαυμάσιος γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ούτως όταν δια πρώτη φορά μετά το 1970 τον αντίκρισα όρθιο μέσα στην κουζίνα του ησυχαστηρίου του μόνο του
πριν έλθει ο πρώτος υποτακτικός του, τον είδα να βράζει μέσα σε κατσαρόλα το εργόχειρό του. Τότε έκανε σφραγίδες. Τον κοίταζα και πίστευα ότι έβλεπα τον προφήτη Ηλία χωρίς το άρμα του. Ψηλός κατά το σώμα, ηλιοκαμένος αυτός, αλλά και το χείλιο μπαλωμένο και ασπρισμένο από τον ήλιο ζωστικό του, έλαμπε ως άλλος αρματιλάτης ηλίου μέσα στην απόκριμνη κατουνακιώτικη χαράδρα. Τότε με ρωτάει, αφού με είδε μπροστά του, «Εσύ ποιος είσαι?» Του λέγω ότι έρχομαι στο όρος για πρώτη φορά και έχω ακούσει πολλά για εσένα, γέροντα. Τότε μου λέγει με ύφος προσποιητό και δήθεν αυστηρό, «Όχι, όλα όσα άκουσες για μένα είναι ψέματα, μην τα ακούς». Έμεινα έκθαμβος. Συνεχώς τον κοιτούσα. Πίστευα ότι ήμουνα στην έρημο της Παλαιστίνης, της Θηβαΐδος, της Νητρίας και στο Καρμήλιον όρος. Ήτο τότε ο γέροντας Εφραίμ, ερημίτης, ησυχαστής και ασκητής μόνος του, χωρίς συνοδεία, πριν και μετά λίγο από το 1970 έτος. Η δική μου ψυχή τον θαυμάζει, τον θυμάται, αλλά και τον μακαρίζει ως στήλο υπομονής, ως αληθινό υποτακτικό, διότι πάντοτε ο λόγος του ήτο περί υπακοής. Στην πρώτη συνάντησή μας με ρωτάει, «Άκουσες κι εσύ ότι με λένε Άγιο και ήλθες να με δεις?» Του απαντώ, «Γέροντά μου, εγώ δεν πιστεύω τι λένε οι άλλοι, αλλά πιστεύω εις αυτά που βλέπω». Από τότε με πήρε με καλό μάτι και με δεχόταν ευχάριστα. Το πρώτο που με σαγίνευσε από τον Όσιο Γέροντα είναι ότι σε πολλές απαντήσεις του στις ερωτήσεις που του υποβάλανε απαντούσε από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Τον πρώτο στίχο που άκουσα από τούτον τον Αβά Κατουνακιώτη είναι «Της ερημικής παιδί μου, άπαστος ο θείος πόθος εγκίνεται, κόσμο ούση του Ματέου εκτός». Υπήρξε λάτρης της ευχής του Ιησού, αφού ως οδηγό του στο έργο αυτό είχε τον γέροντα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Μου έλεγε χαριτολογώντας, όχι ότι κατηγορούσε τα μουσικά, την ψαλτική δηλαδή, αλλά με τα μουσικά παιδί μου που μοναχός δεν μαθαίνει ευχή. Υπήρξε όντως μία από τις πάμπολες αγιασμένες μορφές της εποχής του. Με συμπαθούσε κατά Θεόν, διότι έβλεπε πώς και πόσο ήμουνα κρεμασμένος από τα χείλη του. Είμαστε ως σαν πατέρας με το πνευματικό του παιδί. Και όταν του πρότεινα να μείνω κοντά του ως υποτακτικός του, μου λέγει, «Άκου παιδί μου, επειδή είσαι μεγαλόσχημος και από άλλον γέροντα, δεν μας δίνει καμία πνευματική συγγένεια, επειδή δεν σου έδωσα ούτε ρασοευχή, ούτε μεγάλο σχήμα». Αυτός είναι ο γέροντας, ο Αββάς Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο σύγχρονος Άγιος, ο αετός της υπομονής, της υπακοής,
της ασκήσεως και της ευχής του Ιησού. Μου έχει πει πολλά, με βάθος πνευματικού πάντα. Είναι όμοιος παλαιών πατέρων και Αγίων. Συνέχισα προς τη μικρά Αγία Άννα. Εκεί, στην αδελφότητα των Θωμάδων, βρήκα τον πατέρα Φίλιππο. Άφησε τη δουλειά του και μου μίλησε με ενθουσιασμό για το γέροντα Εφραίμ. Γνώρισα τον παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, το 1974, 17 ετών. Ήρθα στο Άγιον Όρος μετά το σχολείο και σκόπευε να γυρίσω πάλι στον κόλπο, στην ωραία Ανάφακτο. Ήθελα όμως να πάρω την ευχή του και τον επισκέφθηκα στα Κατουνάκια, όπου το βρήκα μόνο του να σκαλίζει σφραγίδια. Μιλήσαμε και μου πρότεινε να μην φύγω από το Άγιον Όρος, να μείνω στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα μου πρότεινε να πάω στο γύρο Θωμά, στους Θωμάδες. Έκανα υπακοή. Ήρθα στους Θωμάδες και έχουν περάσει από τότε 45 χρόνια. Συνέβαινε το εξής. Πολλοί προσκυνητές εκείνα τα χρόνια τον επισκέπτονταν χάριν ωφελίας. Εγώ δεν συνήθιζα πολύ να τον επισκέπτομαι. Τον έβλεπα όμως στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες και στις εορτές του κελιού τους. Κάποτε με ρώτησε, δεν έρχεσαι συχνά. Και του είπα, γέροντα Αρκίμη, το βλέπεισε. Το Εφραίμ μόνο που τον έβλεπες, έφτανε. Είχε μια αύρα, μια πνευματικότητα που σε επηρέαζε. Πρέπει να πω ότι εδώ στο ησυχαστήριό μας είναι από τους μεγάλους ευεργέτες. Από τις ελεημοσύνες που το έκαναν οι διάφοροι χριστιανοί ευλαβείς, μας βοηθούσε για να χτίσουμε το μοναστήρι μας και μάλιστα έλεγε ότι αυτά που χτίζουμε είναι στολίδια στο περιβόλι της Παναγίας. Ο Παϊφρέμ ήταν ένας ησυχαστής, ο οποίος εργάστηκε την ωρά προσευχή, αλλά όμως πάντοτε έλεγε, συνήθιζε να λέει ότι η υπακοή γεννάει την προσευχή. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, επειδή η προσευχή, η νοερά προσευχή και η καρδιακή προσευχή έχουν ωραίο άκουσμα, και η υπακοή δεν έχει πολύ ωραίο άκουσμα, γιατί θέλει κόπο και οδύνη και υδρότα. Εκείνος το ήξερε και επέμενε πάρα πολύ στην υπακοή. Έλεγε ότι τα κόκαλα της πλάτης μου στον ώμο μου είναι σπασμένα από την υπακοή που έκανε στο γέροντά του, στον γέροντα Πάπα Νικηφόρο και επίσης στον αείμνηστο συχαστή γέροντα Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν έχουμε να θυμόμαστε από τον Άγιο αυτό άνθρωπο ότι συνέχισε το δρόμο των Αγίων Πατέρων εδώ στο Άγιο Όρος και των Παλαιών Πατέρων, διότι αυτή η υπακοή εισάγει τον άνθρωπο πάλι εις τον Παράδεισο. Θέλω να πω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια απέφυγε την πολλή επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες, τους προσκυνητάς, διότι ήθελε να φύγει από αυτόν τον κόσμο όπως ήρθε, με την ησυχία, με την ηρεμία, με την ξενιτεία που είχε όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, με αυτόν τον τρόπο έφυγε για τους ουρανούς. Χαίρομαι και καυχόμαι για την γνωριμία μου, για την ευλογία του, επειδή αυτός μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος, και επίσης χαίρομαι για την παρακαταθήκη που άφησε εις τους επιγόνους, εις τα καλογέρια του, εις τους βοτακτικούς του, οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το δρόμο της παραδόσεως και το οποίο τόσο ανάγκη έχει η εποχή μας. Επικαλούμε λοιπόν την ευχή του Αγίου αυτού γέροντα και το μνημόσυνον αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δίδαξε υπακοή και προσευχή, το μνημόσυνον του να είναι αιώνιον και για εμάς τους μοναχούς που ζούμε σε αυτό τον ιερό τόπο, αλλά και για τους χριστιανούς, οι οποίοι οφείλουν και αυτοί να ζουν αυτό το δρόμο, αυτό το ήθος της υπακοής στην Εκκλησία μας και της προσευχής, την αδιάλειπτο προσευχή, την οποία υποστηρίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί οποιαδήποτε στιγμή με το Δημιουργό του Σύμπαντος. Ήθελα να ακούσω
και κάποιον ακόμα γεροντότερο. Πήγαινε στους Δανιηλαίους, στο γέρο Δανιήλ, με παρότρινε ο πατήρ Φίλιππος. Είναι μεγάλο σε ηλικία γεροντάκι, μπορεί όμως να σου πει δυο λόγια. Όχι μόνο δυο λόγια, ολόκληρη κουβέντα κάναμε με το γέρο Δανιήλ. Για πες μας, τι θυμάσαι από τον παπά Εφραίμ? Τι θυμάμαι? Αυτό που λες, πώς θα πω στον πράγμα μου έλεγε, πάτερ Δανιήλ, θέλω να πεθάνω να είμαι τακτικός. Γιατί γέροντα? Διότι λέει, μοναχός υποτασσόμενος εν δωράς Θεού ου χρήζει. Καταλάβες, αυτός που υποτάσσεται δεν έχει ανάγκη από τις εντολές του Θεού. Αυτός αυτό το τήρησε. Πολύ και πως είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Έγινε πολύ υπομονή, πολύ υπομονή έγινε στον Νικηφόρο. Λοιπόν, πολύ υπομονή έγινε στον Νικηφόρο. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και εντόλης όμως το διαγώνησε έως της χάρης αναπλώρησης τον Νικηφόρο. Αγαπητοί. Ήταν πάρα πολύ. Παπά Εφραίμ, δεν για μένα δεν ξαναγίνεται, το ξέρεις. Παπά Εφραίμ ήταν μοναδικός στην εποχή του τότε. Τον έζησα από πολύ κοντά. Από πολύ κοντά τον έζησα τον Παπά Εφραίμ. Άνθρωπος ο οποίος έζησε πολύ κοντά στην προσευχή. Άνθρωπος της προσευχής. Και όταν ήρθε η σύγχαση του πίσω στην Μικρά Γιάννα, πήγε και τον έβλεπα. Ξέρεις τι αγώνα έφυγε πίσω. Τι δάκρυα έφυγε. Άνθρωπος ήταν της καταδείξεως. Μιλούσε με και αυτός έφυγε. Λέω, γιατί γέρομαι. Λέει, πάντα λέει. Εάν λέει προσευχή δεν στάξει με ένα δάκρυο, δεν ανέχεται από το πίσω Θεό. Αυτός έπρεπε από χρόνια έξιμα. Ο παπά Εφραίμ υπέβαλε πάρα πολύ. Όλα έτρεχαν τα χέρια του. Λοιπόν, έτρεχαν αυτό. Υγρά. Λοιπόν, και πήγε και το θεράπευμα. Τον έκανε ενέσεις, τον έκανε αυτό. Άνθρωπος ο οποίος, άνθρωπος με πολύ αγάπη, πολύ ενδιαφέρον, πολύ αυτό. Με όλους θα είχε πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Ο παπά Εφραίμ και εγωισμό, τίποτες, μηδέν. Πάτε δεν λέει, τίποτα άλλο λέει, δεν αφήνω εντολή. Αγάπη. Αδελφέ, εάν είσαι ίχνος της κακίας με τον τροχό σου, γίνεσαι αλλότριος του Θεού. Και ίχνος που γίνεσαι, δεν συνδέχεται ο Θεός. Δεν συνέχεται ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη πολύ. Αυτό είναι ο παπά Εφραίμ. Δεύτερος παπά Εφραίμ για μένα δεν γίνεται, διότι τον έζησα, τον επίμεσα από πολύ κοντά. Μπαίνοντας στο δρόμο της επιστροφής, μετά την κουβέντα με το γέροντα Δανιήλ, είχα τη χαρά να γνωρίσω το γέρο Γεδεών, ένα πολύ μεγάλο σε ηλικία γεροντάκι. Σήμερα που ετοιμάζεται αυτό το αφιέρωμα, έχει πια κοιμηθεί. Καλά είσαι? Καλά. Πόσο χρονών είσαι τώρα, μεγάλος είσαι? 94. 94, ωραία παιδί μου. Μετά από τρεις μήνες κάνω 95. Το θυμάσαι τον παπέ Εφραίμ καθόλου, τον γεροντά μου? Πόσο χρόνια ζήσατε μαζί? Είχα εδώ κατά το 57. 57 ήρθες. Ευλόγησον. 57. 97. Το 57 ήρθα εδώ. Πότε πεθάνε? Αυτός πέθανε το 98, να. 31 χρόνια. Κάνε, ναι. Τον εξυπηρετούσα. 41 χρόνια. Τον εξυπηρετούσα, τον εξυπηρετούσα. Συνέχεια. Ναι. Τελευταία έμεινε μονάχος του. Τον Νικηφόρο τον τρέχουσε με το χέρι. Τον γεροντά του. Τον γεροντά του. Και πήγε να βάζει τον εξαιρετή τη λειτουργούσα. Τη λειτουργούσε εσύ. Ναι, καμιά 30 χρόνια. Πηγαίνατε και στο βουνό να κόψετε ξύλα μαζί. Εκεί μαρτύριο εκεί πέρα. Μαρτύριο, γιατί μαρτύριο?
Ακόμη ξέρω και πάνω ότι... Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα στα κρύα νερά. Πολύ δύσκολα, μεγάλα, μεγάλα ξύλα. Μαρτύριο έκανε τις μας. Επίενα λοιπόν από τα μεσάνυχτα που σηκωνόμαστε για ακολουθία ώστε το βράδυ να έρθουμε 18 ώρες συνέχεια στα κρύα νερά, μαρτύριο ήταν. Κόβατε με το πριόνι, με το τσικούρι. Και δύο φορές το χρόνο. Για να τα κόψουμε, να αφήνουμε τη γέρα και μια πέντα να τα αποφέρουμε πίσω. Μια τα κόβατε από κάτω να πέσουν και ύστερα τα καθαρίζετε από πάνω τον μετά του Σεπτέμβριο. Τα ξεφλουδίζατε. Και στα κουβαλούσε ο Γογιάτης ύστερα τα ξύλα αυτά. Τα έφερνε ο Γογιάτης. Ο Γογιάτης. Και ύστερα τα κόβατε για να τα κάνετε στρογγύλια και να κάνετε ξύλα, να βγάλετε σφραγίδια. Κάνε σφραγίδια, δεν μα λίγα έκανα μπαρμίζα. Έκανα καντιλίθρες. Έκανα θυμίαμα με το ψανίδι. Ναι. Χάρασα τα χέρια μου. Τώρα ξηράθηκαν τα χέρια. Ναι, ναι. Ο Παπαφρέμ έκανε πολλά σφραγίδια. Ποιος? Ο Παπαφρέμ έκανε πολλά σφραγίδια. Ο Προκόπης, είμαι ο Προκόπης, ο γέρος. Ο αδελφός. Ο Φρέμ, ο παπάς, τα ετοίμαζε τα στρόγγυλα, τα πελεπούλια. Τα έκανε στον τόρνο, τα έκανε στο σκεπάρνι και ο Προκόπης τα χάραζε. Δεν έχει άλλο. Κύριε Ιησού Χριστέ, συνέχεια. Καλύτερη ζωή είναι. Ποια καλύτερη ζωή είναι? Θέλει να πεθά, να μην παλεύεσαι, να χαίρεσαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, και τα χέρια να δέχεις πάνω. Α, και τα χέρια ψηλά, έτσι, έτσι προσέρχεσαι. Αδιαλείπτος, Κύριε Ιησού Χριστέ, να χαίρεσαι, να ειρηνεύεις, να φεύγουν οι πόνοι, και την ελπίδα, ύστερα να πας εκεί πέρα. Πού να πας? Στην παράδεισο. Τι κάνουν εκεί πέρα? Τώρα δεν κάνεις εμέ. Ωραία, και σου αρέσει να λες την ευχή, όλη τη μέρα την ευχούλα λες. Κύριε Σου, ναι, ναι. Κύριε Σου, δεν έχει άλλο καλύτερο. Κύριε Σου, δεν έχει άλλο καλύτερο. Τίποτα άλλο δεν έχει καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τον Γέροντα. Είχε πάρα πολλές ασθένειες, κυρίως εξέματα ήταν. Στα πόδια του είχε ένα άτομο έλκος, το οποίο διαρκώς για χρόνια ολόκληρα έτρεχε, βάζαμε διάφορα καταπλάσματα, βάζαμε, δοκιμάσαμε χιλιάδες αλυφές, πράγματα για να κλείσει αυτό το έλκος, το οποίο ήταν μονίμως ανοιχτό και έτρεχε, αλλά ούτε χειριζόταν ούτε τίποτα, αυτό ήταν έτσι, ταλαιπωριόταν πάρα πολύ, πονούσε πάρα πολύ, και μετά άρχισαν τα εγκεφαλικά έτσι, προς το τέλος του, ένα μετά το άλλο, κατέρευσε σιγά σιγά και στο τέλος δηλαδή έπαθε και το μεγάλο εγκεφαλικό, στο οποίο δεν μπορούσε να φάει, ούτε να καταπιεί, του δίναμε από τη μύτη με λεβάι, με ένα σωληνάκι, του βάζαμε λίγο γάλα και με αυτό συντελεί το 1,5 χρόνο. Εδώ είναι το κελάκι του Παπα Εφραίμ. Εδώ ο Παπα Εφραίμ έμεινε όλα τα χρόνια της καλογερικής του. Αυτό το κελάκι του είναι 2x2x1,80 και προσήφθηκε όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα κλάμα και θρήνος. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αυτό το δωματιό και έχει ακούσει εκατομμύρια φορές τις ευχές. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Και εδώ, όπως είπαμε, κοιμήθηκε, εδώ ετελειώθη, Κυρίω. Κυρίως έπαιζε το αίμα του πάρα πολύ εύκολα και δημιουργούσε στον εγκέφαλο πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά ήταν και αιτίες κατάληψης σιγά-σιγά και το μεγάλο, ας πούμε, έτσι, εγκεφαλικό επεισόδιο, στο οποίο πλέον κόπηκε η ομιλία του, κόπηκε η κατάπρασή του, επικοινωνούσε πλέον μόνο με τα μάτια του, δεν μιλούσε, δεν σηκωνόταν, ήταν κατάληψη, τον είχαμε για 1,5 χρόνο, δεν έτρωγε. Και έτσι με αυτή την τελευταία, ας πούμε, ταλαιπωρία που βασανίστηκε πολύ, δεν μπορούσε να καταπιεί, δεν μπορούσε να βγάλει το σάλι του. Το βγάζαμε διαρκώς με διάφορες σύριγγες και με διάφορα μηχανήματα όπως το γονιατρίο. Γιατί δεν μπορούσε να καταπιεί. Και πέθανε ουσιαστικά επειδή γέμισαν τα πνευμόνια από υγρά. Και έτσι πέρασε
Τον είχαμε συμβάλει και στο μονίμα Σκοστρόρμπα, να τον παρακολουθούμε γιατί πνιγότανε. Και τελευταία βραδιά τον είχαμε έτσι καθιστό στο κρεβάτι, με τα πόδια κάτω στο πάτωμα και ακουμπούσε σε ένα μικρό έτσι που είχαμε βάλει μπροστά στα μπροστά, ας πούμε, από την, στο στήθος και είχαμε βάλει ένα μαξιλαράκι να κουμπάει το φαλάκι με ένα μαξιλάρι. Εκεί πέρα έτσι το δώσαμε, ας πούμε, 11 ευρώ το βράδυ, το βάλαμε μια σύνδεκα με το γαλατάκι που το δίναμε σε τη μύτη και τον αφήσαμε και τα ξαναπήραμε μετά από μισή ώρα και τελειώσαμε. Δεν ξέρει κανείς πώς τελειώσαμε, τον βρήκαμε τελειωμένο, δηλαδή στις 12.30 το βράδυ. Έτσι όπως ήταν μαρτυρικό ο όρος του, ήταν μαρτυρικό και το τέλος, πραγματικά έτσι φαινόταν κάποιες φωτογραφίες που διασώθηκαν, πραγματικά φαίνεται το μαρτυρικό, ας πούμε, βλέμμα του, τον πονούσε πάρα πολύ και από δυνάτο, κυρίως του δίνει ψυχική στον ενάμιση αυτό χρόνο και πέθανε έτσι μέσα οδυνό και μακάρι έτσι ο Θεός να τον λιώσει όλο αυτόν τον κόπο και την οδύνη που πέρασε και την αγάπη του. Ίσως θα περίμενε κανείς ένα αφιέρωμα σε μια αγιασμένη μορφή που έχει ήδη κοιμηθεί, σε ένα γέροντα που η φήμη του είχε απλωθεί ενώ ήταν ακόμη στην επίγεια ζωή, να είναι γεμάτο από στολισμένες διηγήσεις, από κουβέντες διθυραμπικές για θαυμαστά βιώματα και υπερβατικές καταστάσεις. Μας αρέσει όλους εμάς, τους χλιαρούς χριστιανούς, να ακούμε τέτοιες διηγήσεις για να βεβαιωνόμαστε πως υπάρχει ο Θεός μας, για να νιώθουμε πως γευόμαστε κι εμείς την παρουσία Του, αν και είμαστε με τη ζωή που κάνουμε παρασάγκες μακριά Του. Μας εντυπωσιάζουν οι ιστορίες για καταστάσεις χάριτος, όπως εντυπωσιάζουν τα μικρά παιδιά, τα παραμύθια, με καλές νεράιδες και μυθικούς ήρωες. Ζητάμε τα θαύματα, όπως ζητάνε τα μικρά παιδιά από το γονιό τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο χάνουμε την ουσία και το πραγματικό θαύμα, τόσο ξεμακραίνουμε από το Θεό. Ας σκύψουμε με προσοχή πάνω στις μαρτυρίες για το γέροντα Εφραίμ, θα καταλάβουμε πως το πραγματικά θαυμαστό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έζησε μια ζωή ταπεινός υποτακτικός, κάνοντας υπομονή και μια γεμάτη αγάπη υπακοή στο γέροντά του. Πόσο αλήθεια ακολουθούμε εμείς τη ζωή μας, το δρόμο της υπομονής, της ταπείνωσης, της υπακοής και της αγάπης. Ό,τι πνευματικό δώρο γεύτηκε ο παπά Εφραίμ, το κέρδισε κάνοντας ταπεινά υπομονή σε ανθρώπους, σε ασθένειες, σε βιωτικές δυσκολίες. Όση χάρη γεύτηκε, τη γεύτηκε γιατί βάδισε αγόγγιστα με φιλότιμο και ακρίβεια τη στενή, κακοτράχαλη, ασκητική οδό που επέλεξε από μικρός να ακολουθήσει. Για όλους εμάς που θέλουμε να ανήκουμε στους εκλεκτούς του Θεού, αλλά κάθε βράδυ στην προσευχή μας ζητάμε να μας έρχονται όλα εύκολα, ανώδυνα και βολικά, η πνευματική κληρονομιά του παπά Εφραίμ έχει ιδιαίτερη αξία. Ο Θεός με έδεσε αγγελούδια από τη συνοδεία. Αγγελουδάκια μου έδεσε ο Θεός. Και με υπηρετούνε, πολύ με υπηρετούνε, πολύ με αγαπούνε. Είμαι εγώ άξιος, δεν έχω τέτοια παιδάκια. Είμαι άξιος εγώ, αλλά το έλεος του Θεού. Και ευχή του γεροντά μου. Και ευχή του γεροντά μου. Του γέρο εσύ. Α, τι να κάνω, έτσι ήταν το Θεός με το Θεό. Να μην βλέπω, αλλά δόξες ο Θεός. Πιάνουν τα δάκρυα, παιδί μου, στη λειτουργία. Πόσα 40 λίτρο έχω κάνει και εγώ σε αυτό το σπιτάκι. Πόσα λειτουργίες και τώρα δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, λέω. Δόξες ο Θεός, δόξες.
Άγιος ο Θεός, λέει, αλλά μην περνήτσι, έλα γέροντα να προσύνεις, λέει, την Αγία Τράπεζα. Έλα γέροντα να προσύνεις, λέει, το αυτό. Και έτσι με παίρνουνε. Αλλά τι να κάνω, έτσι το θέλει με το Θεό. Τώρα εγώ τι περιμένω, το έλεος του Θεού, το έλεος του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ, αν και γεύτηκε από μικρός εμπειρίες θείας χάριτος, δέχτηκε με περίσσια υπομονή, φιλότιμο και δοξολογία Θεού, όλες τις δοκιμασίες που εκείνος του χάρισε. Γι' αυτό θα είναι πάντα ένα φωτεινό σημάδι που θα μας βγάζει σε ανέσπερους ουρανούς. Ένα αφιέρωμα στον Οσιο Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη κάναμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Μια παραγωγή που παρουσιάστηκε στις 25 Μαρτίου 2019 και είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και εμείς τώρα στο Άγιον Όρος, ακούγοντας τον υποτακτικό του Γέροντα Εφραίμ, τον Παπα Εφραίμ από την Ιερά Καλύβη Οσίου Εφραίμ Ψήρου στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους, αλλά και τους γέροντες Γαβρίλ, Δανιήλ, Κύριλο, Φίλιππο και τον κεκοιμημένο πλέον Γέροντα Γεδεών. Ενώ είχαμε την μεγάλη ευλογία να ακούσουμε και την φωνή του Οσίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Να έχουμε όλοι την ευχή του. Χαίρετε. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.